techblog.gr. Κρατάμε στα χέρια μας το Asus e-box. Μόλις έχει φτάσει η Ελλάδα επίσημα, γιατί κάποιοι μπορεί ήδη να το έχετε προμηθευτεί από eBay. Αυτό είναι, προχθές ήρθε το πρώτο φτηνό desktop EE της Asus. Η Asus μπαίνει και στα φτηνά desktop, μετά τα EPC, τα laptop μπαίνει και στα desktop. Αυτό είναι το μαύρο το EE Box. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά Asus Intel Atom 270, 1 GB μνήμη, 80 σκληρός, Wi-Fi με το Draft Knee, Windows XP Home αγγλικά. Αυτό είναι. Βγαίνει και σε διάφορα χρώματα όπως βλέπετε πίσω. Πράσινο, λευκό, κόκκινο. Εμείς έχουμε τη μαύρη έκδοση αν δεν κάνω λάθος. Σφραγισμένο. Τώρα μόλις, μετά από τα δικά μας χέρια, φεύγει κατευθείαν για την Wind. Ευχαριστούμε πολύ το γραφείο της Asus στην Ελλάδα που μας το έδωσε. Να το δοκιμάσουμε αυτές τις μέρες. Πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα. Θα το ανοίξω και από τα δύο σημεία που έχει, που είναι σφραγισμένο. Για να δω, από εδώ. Ωραία. Α, ωραία, τέλεια, δεν χρειάζεται από αλλού. Ανοίγει έτσι. Αυτό είναι λοιπόν το κουτάκι. Για να δούμε τι έχει μέσα. Το ανοίγω προσεκτικά. Είναι σαν κουτί από παπούτσια. Μπράβο στην Asus. Εδώ λοιπόν, αυτό εδώ είναι το e-box. Για να το δούμε καλύτερα μέσα. Σαν να έχουν τυλίξει σοκολατάκια, μάλλον θα έλεγα καλύτερα είναι. Μάλιστα, αυτό είναι λοιπόν το e-box. Πραγματικά δεν το περίμενα τόσο λεπτό, να σας πω την αλήθεια. Το είχα δει σε φωτογραφίες, αλλά κοιτάξτε, δεν ζυγίζει τίποτα, δεν καταλαμβάνει καθόλου χώρο. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό e εδώ. E-box, e-box, Intel Atom Inside, Windows XP. Να τα λοιπά, λοιπόν, ας μην περιμένουμε, ας το βγάλουμε τις ζελατίνες και τα λοιπά. Πλέον, όπα, εδώ ανοίγει. Α, μάλιστα, το κουμπί εκκίνησης, ο σκληρός ότι δουλεύει, κάρτα μνήμες, 2 USB, ακουστικά, μικρόφωνο. Μια χαρά, θα το δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει. Ελπίζω να μην το χάλασα. Μπορεί, όχι. Ναι, δεν βγαίνει εντελώς παιδιά αυτό. Εντάξει, μου πήγε να μου μείνει στα χέρια. Λοιπόν, ας το βγάλουμε τις ζελατίνες του και όλα του. Ωραία. Να το λοιπόν, αυτό που λέγαμε και στο κουτί. Windows XP Home. E-box. Α, Home Edition ULCPC. Φοράει. Θα το δούμε τι, ποια έκδοση είναι αυτή. Μάλιστα, εδώ λοιπόν είναι το μπροστινό του μέρος, όπως είπαμε, το ανοίγουμε, βλέπουμε τα USB και τα άλλα. Εδώ είναι το πίσω. Εδώ κεραιούλα, έχει κεραιούλα εξωτερική για Wi-Fi να πιάνει πιο μακριά. DVI, το ρεύμα, άλλες δύο USB. Τι είναι αυτό? Θα το μάθω. Και θύρα Ethernet για LAN. Μάλιστα, πάρα πολύ λεπτό. Φοβερό, η box έκδοση V202. Μάλιστα, άψογο, πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ ωραίο. Ας δούμε τι άλλο περιλαμβάνει μέσα η συσκευασία. Εδώ δεν βλέπω κάτι άλλο, για να σιγουρευτώ. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο, μπαίνει στην άκρη αυτό. Ας αφήσουμε και το Asus εδώ πέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Ωραία. Εδώ βλέπω έχει για το ρεύμα, μάλιστα, δεν μας κάνει αυτό. Και αυτό εδώ πέρα τι είναι? Αυτό μας κάνει, μάλιστα, μια χαρά. Εδώ είναι ο μετασχηματιστής. Ωραία. Θα τον συνδέσουμε, να κάνουμε και το first power on μετά.
Μια χαρούλα, ας μπει στην άκρη αυτό. Αυτό δεν το θέλουμε. Συνεχίζουμε. Παντού ταμπελάκι η box. Easy to learn, work and play. Περιποιημένα όλα. Μπράβο στην Asus. Άλλο ένα καλώδιο που δεν είναι για τη χώρα μας. Μάλιστα, DVI αντάπτορας σε VGA. Μια χαρά. Αυτή πρέπει να είναι η βάση του. Ναι, α, καταπληκτική βάση. Τι είναι, μέταλλο. Μέταλλο είναι. Μια χαρά. Η βάση του e-box, ωραία. Και αυτό στην άκρη. Αυτό για την υγρασία. Αυτό, τι να είναι άραγε. Το, για να το βιδώνεις στον τοίχο. Όχι, α, ίσως να είναι. Α, νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτό για να το τοποθετείς στη σβέσα υποδοχές πίσω από τις οθόνες LCD. Οπότε το κολλάς κατευθείαν, το βιδώνεις εδώ. Και το κολλάς κατευθείαν και δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο γραφείο σου. Μια χαρά. Θα δοκιμάσουμε και αυτό. Κάτι άλλο μέσα στο κουτί δεν βλέπω. Θα το αφήσω στην άκρη. Και manual είναι εδώ πέρα. Να δούμε τι και τι έχει. Τις βιδούλες. Ωραία. Την κεραιούλα για το Wi-Fi. Πολύ ωραία. Αυτό είναι για οπτική ίνα. Μάλλον πρέπει να είναι είσοδος για οπτική ίνα. Εκείνο για ήχο δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος. Τι άλλο έχει μέσα για να δούμε. Recovery DVD-ROM. Αγγλικά για Windows XP Home. Μια χαρά. Microsoft Works 9. Star Office 8. Support CD. Μάλλον είναι όλοι οι drivers μέσα. Εδώ πέρα μας λέει τι εγγύηση έχουμε. Πολύ όμορφα. Και το manual. Η box. Ναι, ναι, 2008. Μάιος 2008 εκτύπωση. Εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία. Τι άλλο λέει εδώ πέρα. Ωραία, ναι. Stand. Κάρτα. Metal Shelf. Optional. Α, και όμως υπάρχει μέσα. Μάλιστα, wireless antenna, τι είναι εκείνο, το 6, Microsoft, α, έχει, δεν είναι τελικά, ναι, τι να πω, και, είναι και, το, και η άλλη υποδοχή του είναι για μικρόφωνο τελικά. Ναι, ok, εντάξει, no problem. Λοιπόν, εδώ δείχνει πως το βιδώνουμε. Να, το τελικά όντως, εκείνη η βασούλα, αυτή εδώ πέρα η μεταλλική, είναι για να το... Το βιδώνεις και το τοποθετείς πίσω από την οθόνη, οπότε ξενιάζεις. Μάλιστα, USB, Power On, Hub, bla bla, Configure One, τέλεια, μια χαρά. Αυτό είναι, αυτά είναι τα περιεχόμενα του, που έχει μέσα το κουτί του Asus e-box, την έκδοση που έχουμε στα χέρια μας. Ας βάλουμε την κεραιούλα. Ας αρχίσουμε να του δίνουμε μορφή σιγά σιγά. Η κεραιούλα, η Wi-Fi. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Ας δούμε πως είναι με τη βασούλα του. Εδώ. Εδώ μπαίνει. Ναι, εδώ πέρα. Βέβαια, θέλει τώρα δύο λεπτά να φέρω τα κλειδιά μου. Να το βιδώσω. Έτσι πρέπει να βιδώνει, ε. Δεν είμαι σίγουρος, ελπίζω να μην του κάνω καμιά ζημιά και το βιδώνω σε καμιά είσοδο για κάτι άλλο. Τέλος πάντων, για να δούμε, μάλλον έτσι πρέπει να στέκεται. Ναι, όντως, έτσι στέκεται. Αυτό είναι. Asus e-box, TechBlog TV, αποκλειστικά για το ελληνικό ίντερνετ. Αυτό είναι, λεπτό, κομψό. Σε μαύρο χρώμα, πολύ ωραίο. Από εδώ είναι η φάτσα του, ανοίγει, κουμπί εκκίνησης, μια χαρά. Επόμενο βήμα, να το συνδέσουμε σε μία από τις οθόνες που μας έχει παραχωρήσει η Asus και να δούμε ακριβώς αναλυτικά το configuration. TechBlog.tv, TechBlog TV,
techblog.gr. Αυτό είναι το Asus e-box. Σε τέλος Νοεμβρίου μας είπαν ότι έρχεται Ελλάδα. Εκτιμόμενη τιμή λιανικής γύρω στα 299 ευρώ. Πάρα πολύ καλή τιμή. Και το περιμένουμε και στα άλλα χρώματα. TechBlock TV, αποκλειστικό.